σε κοιτώ και μετά σιωπή κάτι θα κοπεί στην καρδιά, στο μυαλό. Με κοιτάς, σε κοιτώ και μελαγχολείς. Ο καιρός πόλης μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Κατά σε κρατώ και μετά γκρεμώ και μετά το τέρμα και κανείς κανενός. Με κρατά σε κρατώ και παντού σκιές και παντού καθρέφτες για θεούς γεραστές. Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν οξυγκρό. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Αν μου έλεγαν ότι διάλεξε και δεν το άκουγα στις πρόβες ενώ ο Ιβάν και η Έλληνα το χειροκρότημα, δεν το πίστευα. Γι' αυτό θα σας ρωτήσω και εσάς το ίδιο. Γιατί? Εγώ είχα μεγάλο δισταγμό για αυτό το κομμάτι, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν έχω ξανατραγουδήσει και τέτοιο είδος κι εγώ και ήθελα να το υποστηρίξουμε και οι δύο όσο γίνεται καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι η επιλογή του Ιβάν ήταν κατάλληλη και άρα, Ιβάν, ήταν δική σου επιλογή. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Ναι. Και επίσης είναι ένα τραγούδι το οποίο εκφράζει μια ελπίδα, η οποία πεθαίνει τελευταία. Και αυτό μου αρέσει. Και επίσης, Ιβάν, είμαστε ακόμα στη σκηνή, ζωντανοί. Είμαστε. Εδώ είμαστε. Ρούλα μου, σε ακούμε. Το γεγονός, δέτα μου, ότι τα δύο παιδιά αυτά είναι στη σκηνή εδώ κοντά μας, σημαίνει πολλά. Γιατί πιστεύω πάντα ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Συμφωνώ. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, Γιώργο μου. Τώρα, αυτό το κομμάτι, το ελληνικό, ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κάνω πολύ εικόνα. Δηλαδή, θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας, ενώ οι προσπάθειες που έχετε καταβάλει όλες τις φορές τις προηγούμενες ήταν πολύ καλές και πολύ δυνατές. Αυτό το κομμάτι δεν ξέρω, επειδή έχουν ενωθεί τρεις γυναίκες σπουδαίες, όπως είναι η Νικολακοπούλου, η Γαλάνη και η Πρωτοψάλη, και έχουν κάνει, και έχουν κάνει κάτι σπουδαίο τρεις γυναίκες μαζί. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες και τις αρτιότερες στιγμές του Ιβάν. Εσύ, Έλενα, στάθηκες πολύ καλά στο ύψος σου. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα, γιατί έρχεται και δεύτερο τραγούδι, έτσι. Ναι. Ιβάν, το ότι προσπαθείς και έχεις δύναμη και θεωρείς ότι η ελπίδα ποτέ δεν πεθαίνει και πεθαίνει τελευταία, μπράβο σου, αγόρι. Και θέλησε να το πει αυτό το κομμάτι. Εννοείται. Παρόλο που ήταν αρκετά εκτός και από μένα. Με κάλυψε η Ζέτα, και αυτό δεν το επεσήμανα. Λοιπόν. Θα περάσω στον κρατερό για να κλείσω με τον καλό πλέον Γιώργο Θεοφάνος. Κρατερέ. Ρε ψηλέ, τι σούπα. Δε σούπα να έχεις αυτή τη λάμψη και αυτή την τρέλα που είχες όταν τραγούδησες εκείνο το υπέροχο ρώσικο τραγούδι. Ποιο ήταν αυτό? Καλίνκα. Όταν τραγούδησες, όταν τραγούδησες αυτό. Ορίστε. Μα την Καλίνκα με το χειροκρότημα. Όχι, όχι, δεν συγκρίνονται τα τραγούδια. Η δικιά του συναισθηματική φόρτιση. Ναι, είναι ερμηνευτής όμως. Ως ερμηνευτής πρέπει να υποστηρίξεις ό,τι τραγουδάς. Και αφού είναι δική σου επιλογή αυτό, έπρεπε να το υποστηρίξεις ακόμα περισσότερο. Δεν ήταν ότι δεν το υποστήριξες, αλλά ήθελα να δω αυτή την τρέλα και αυτή τη χαρά για αυτή σου την επιλογή. Και όχι να σε επισκιάσει λίγο η αγωνία. Δεν έγινε τίποτα. Είναι, δηλαδή, έχετε φτάσει μέχρι το πρωί ημιτελικό. Και είσαστε ήδη εξαιρετικοί. Δεν καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Να σου πω. Αυτό που λέτε, μου δίνει το πληθυντικό. Ναι, γιατί σε σεβόμαστε, κρατερέ. Να πετάξω κάτι. Εννοώ
ότι ήθελα να σε δω πιο χαρούμενο, πιο γεμάτο και πιο δυνατό από αυτό που είδα. Και επιπλέον ήταν και μικρή διάρκεια. Τραγουδούσα δημοσίως ένα τραγούδι. Σίγουρο, έχει δίκιο η Ρούλα. Και πιο σίγουρο. Τραγουδούσα δημοσίως ένα τραγούδι το οποίο το έχει τραγουδήσει η Δήμητρα Γαλάνη, η Άλκη τη Πρωτοψάλτη. Δεν μπορώ να μην έχω το άγχος του μεγέθους, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να πω ότι δεν το απείλαψα. Εσύ, εντάξει, αλλά όταν τραγουδάνε άλλοι συμπαίκτες σου τραγούδια που έχει γράψει τη μουσική ο Γιώργος Στεφάνος, θα πρέπει να φύγουμε δηλαδή. Τι ναι, εγώ παραλίγο να φύγω. Συμβαίνω και μεταξύ σας, αλλά όταν τραγουδάμε όλοι μαζί, ένα τραγούδι σαν το χειροκρότημα, δεν μπορεί να έχουμε και μια χαρά σαν να τραγουδάμε ένα, ας πούμε, δεν μιλάω για χαρά. Δεν μιλάω για χαρά. Μιλάω για δύναμη και για κέφι, ένταση. Ήμουν φαλτσός. Όχι. Τι σχέση έχει αυτό τώρα. Όχι. Δεν σου είπα εγώ ότι ήσουν φάλτσος, θα με τρελάνεις. Μήπως εννοείς ότι δεν σου μετέφερε το συνέστημα αυτό. Δεν είχες τη δύναμη που ήθελα να δω σε αυτό το τραγούδι. Απλά πράγματι. Και Γιώργο, ήταν μικρό. Και δεν μου άρεσε. Μια φίλη μου που είναι εδώ σήμερα. Και δεν μου άρεσε. Η μελωδία του δεν ήταν τόσο ροκ. Το ήθελα λίγο πιο ροκ. Καλό ήταν. Θέλω κι άλλο. Περισσότερο. Γιατί μπορείς. Θα έρθει σε λίγο. Ηρέμη σε λίγο, κρατερέ. Πάμε, Γιώργο. Μην ξαναμείνεις στο πληθυντικό. Να ρωτήσω, να καταλάβω. Έκανες μια επιλογή με ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Γιατί δεν έκανες την επιλογή αυτή, γιατί σου αρέσει το τραγούδι. Ναι, μου αρέσει και το τραγούδι. Και εμένα μου αρέσουν πολλά πράγματα, αρέσει, Ιβάν, αλλά δεν τα κάνω. Άμα δεν μπορώ να τα κάνω. Γι' αυτό είναι και ο διαγωνισμός, γι' αυτό είναι και η πρόκληση του διαγωνισμού, γι' αυτό είναι και. Ένα λεπτό. Πήρες ένα βανταδόρικο τραγούδι. Όντως, ένα πολύ βανταδόρικο τραγούδι, το οποίο σε γεμίζει συναισθήματα όταν το ακούς. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ από ό,τι λέει ο Κρατερός είναι ότι αυτά τα συναισθήματα δεν μας τα έβγαλες καθόλου εδώ. Δεν εννοούσε χαρούμενο ή απαραίτητα αυτό. Αλλά αυτό το συναίσθημα δεν μας το έβγαλες αυτό εδώ. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα είμαι large με τη βαθμολογία, γιατί θέλω να μείνεις στο παιχνίδι. Αλλά αν ακούσεις μετά το βίντεο, θα δεις ότι και φάλτσα είχε που σου είπε όχι ο Κρατερός. Εγώ δεν τα άκουσα. Συγγνώμη. Εντάξει, εμένα είναι η δουλειά μου όμως αυτό. Και φαλτσάκια είχε. Μα. Αλλά δεν κρίνουμε τα φαλτσάκια, όπως δεν πρέπει, συγγνώμη που το λέω, να καθόμαστε τώρα και να κάνουμε σύγκριση του Ιβάν με την Δήμητρα και με την Άλκηστη, ούτε και αυτό πρέπει να το κάνουμε. Εννοείται πως. Μιλάμε για το performance αυτό που είδαμε τώρα. Δεν ήταν το καλύτερό σας. Αλήθεια δεν ήταν. Ελπίζω να είναι το επόμενο. Ευτυχώς είναι δύο τα ακόμα. Ναι, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν.